πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα και λίγο πιο μετέ, λίγο αργότερα, ένα λεπτό αργότερα, το δοκάρι που είχε, του στερήσαν το τρίποντο της νίκης. Ο Πέδρο Μαρτίνς, μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, δίνει χρόνο συμμετοχής. Εδώ βλέπουμε τον Ισραηλινό, τον Ρόι Ρέιντς Ρέιμπερ, τον προπονητή. Είδαμε τον διαιτή, συγγνώμη, είδαμε και τον Βασίλη Σουρλή μαζί με τον Τζολάκη. Είναι δεκάδα, μείναν έξω Ελαραμπή, Χασάν, Φορτούνης και Σα. Εδώ η πρώτη φάση από λάθος πάσα του Ντρέγκερ, βγαίνει μια κόντρα για τον Άρη. Με τον Μαντσίνα, αλλά η επέμβαση του Ρέαπτσουκ είναι καθοριστική. Στο επόμενο λεπτό ο Ντρέγκερ θα συνδυαστεί με τον Ραντζέλοβιτς, θα πατήσει περιοχή από πλάγια, θα γυρίσει την μπάλα. Δείτε ότι θα χτυπήσει στα πόδια του Μπεναλουάν και θα καταλήξει στο αριστερό δοκάρι του Κουέστα. Το 13 ο Μαντσίνη θα βρει το Σάσα μια γρήγορη ανάπτυξη. Ο Βραζιλιάνος θα σπάσει την μπάλα για τον Μάνο που θα κάνει την προβολή με τον Τζολάκη να σταματάει αρχικά, αλλά η κόντρα ευνοεί τον επιθετικό του Άρη. Δεύτερη προσπάθεια του Τζολάκη ήταν μάταια για να αποσοφήσει τον γκολ, όπως αποφάνθηκε και το VAR. Νομίζω όμως ότι φαίνεται και δια γυμνού οφθαλμού η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή της εστίας του Τζολάκη. Και έτσι έχουμε το γκολ για τον Δημήτρη Μάνο και το προβάδισμα για τον Άρη στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην ισοφάρη στο 20 όταν ο Εμβιλά βρίσκει θαυμάσια τον Κάιπερς που αποφεύγει τον Κουέστα, αλλά το δοκάρι, άλλο ένα δοκάρι για τον Ολυμπιακό, θα του στερήσει τον γκολ πάνω στη γραμμή, θα διώξει συνέχεια ο Σούντγκρεν και όπως θα δούμε και στο replay η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή, ο Σούντγκρεν θα απομακρύνει με το δεξί. Στο 35 ο Ντρέγκερ θα βρει με σέντρα τον Βρουσάη σε μια φάση που έχει τραυματιστεί και ο Δελιζήσης, πρώτος από πλευράς Άρη και συνέχεια και ο Τζέγκο. Στο δεύτερο μέρος, το 53, ο Ντιάγκο Σίλβα θα βγάλει τον Ραντζέλοβιτς σε θέση βολής, αλλά η έξοδος του Κουέστα είναι αποτελεσματική. Στο 71, ο Άρης, όπως θα δούμε σε λίγο, δημιουργεί την πιο μεγάλη ευκαιρία του μετά τη φάση του γκολ με τον Σάσα να κάνει ένα ωραίο πλασέ, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι, περνάει λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Τζολάκη. Στο 76 θα μπει ο Ελαραμπή στη θέση του Κάιπερς, αλλά και ο 16χρονος Αλέξης Καλογερόπουλος στη θέση του 18χρονου Βασίλη Σουρλή. Ο Καλογερόπουλος, γεννημένος 26 Εβδόμου του 2004, γίνεται το έκτος νεαρότερος παίκτης που παίζει με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην πρώτη ομάδα. Εδώ, στο 82, θα γίνει αυτή η φάση με τον Φορτούνη, σε μια συνεργασία Φορτούνη και Χασάν που ήρθαν από τον πάγκο. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα ισοφαρίσει. Δείτε την εξαιρετική πάσα στον αέρα του Χασάν μετά τη σέντρα του Ραντζέλοβιτς και το τελείωμα από τον Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός απείλησε και στο 84 όταν ο Ελαραμπή πάσαρε τον Χασάν, αλλά το σούτ δεν ήταν δυνατό για να ευνηδιάσει τον Κουέστα. Οι γηπεδούχοι παρέμειναν επικίνδυνοι και στο 88 σε μια προσπάθεια του Ματέο Γκαρσία που είχε πάρει τη θέση του τραυματία Τζέγκο. Κέρδισε πέναλτι στο μαρκάρισμα αυτό εδώ από τον Τιάγκο Σίλβα. Η εκτέλεση όμως από τον Μπρούνο Γκάμα ήταν πολύ άστοχη, κακή εκτέλεση γενικά. Ο Πορτογάλος μέσος θα μπορούσε βέβαια να εξηλαιωθεί στην αμέσως επόμενη φάση όταν μετά από πάσα του Σάσα προσπάθησε να πλασάρει με τεχνικό σουτ, αλλά η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι της εστίας του Κώστα Τζολάκη και έτσι ο Άρης, που έφτασε πολύ κοντά σε ένα μεγάλο τρίποντο, έμεινε στο βαθμό της ισοπαλίας. Ήταν η τρίτη φετινή ισοπαλία. Έπαιρνα να τέλος πω κουέζες στήμς ο Μπόζοφ. Πραγματικά σήμερα ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ πλούσιο σε ευκαιρίες, πολλές φάσεις, πάρα πολλές ευκαιρίες για μας στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει, δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο και τώρα στο τέλος είχαμε μια πολύ ωραία ευκαιρία που θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει. Όπως είπαμε, ένα παιχνίδι πάρα πολύ πλούσιο από την άποψη της τακτικής. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Γενικότερα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλους τους παίκτες. Όταν βλέπει κάποιον καινούριο που δεν τον έχει ξαναδεί πολλές φορές, πάντα σημαίνει το ίδιο. Και σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι πολύ ικανοποιημένος. Παίζουμε παιχνίδια εδώ και 2 χρόνια σταμάτητα. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί έχουμε παιχνίδι σημαντικό την Κυριακή, έχουμε παιχνίδι την Τετάρτη, έχουμε να προετοιμάσουμε το κύπελο. Είναι φυσιολογικό να βλέπουμε αυτούς τους παίκτες στον πάγκο. Σίγουρα ήμασταν κοντά σε μια νίκη που θέλαμε για να μπορέσουμε να κλειδώσουμε, θα έλεγα, την υπόθεση Ευρώπης και να ήμασταν και πολύ κοντά σε τέτοια θέση. Δυστυχώς δεν ήρθε αυτό που θέλαμε. Μείναμε στην ισοπαλία. Σίγουρα υπάρχει στενοχώρια, όχι απογοήτευση για το έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε άλλα 3 παιχνίδια και θα πρέπει να είμαστε δυνατοί για τα επόμενα παιχνίδια. Αναγκαστήκαμε και αλλάξαμε και τα πλάνα μας στις 2 αναγκαστικές αλλαγές. Οπότε θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά το θέμα είναι, εντάξει, τα πέναλτι. Το έχασε ο Μπρούνο, ένας από τους καλύτερους μας παίκτες, εκτελέσεις. Συμβαίνει αυτό, αλλά θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά κοντά να κάνουμε ένα βήμα σημαντικό σήμερα για την υπόθεση και της Ευρώπης και της θέσης.
Οι νέοι ήταν ωραίοι του Ολυμπιακού, αφήνοντας υποσχέσεις για ένα χρυσό μέλλον. Μεταξύ άλλων και ο Καλογερόπουλος, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία σήμερα, στα 16 του χρόνια, κάνοντας ντεμπούτο με την ερυθρόλευκη φανέλα, αφήνοντας άπαντες ικανοποιημένους, έστω και αν έπαιξε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ο Ολυμπιακός σε κάθε παιχνίδι έχει άγχος. Θέλει να κερδίζει τα παιχνίδια, ασχέτως αντίπαλος, ασχέτως βαθμολογικής σημασίας. Παρουσιαστήκαμε με πάρα πολλές αλλαγές, αλλά πιστεύω ότι δείξαμε καλό πρόσωπο και στα 90 λεπτά που αγωνιστήκαμε. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να κερδίσει τους επόμενους αγώνες και να είναι έτοιμος απέναντι στον ΠΑΟΚ, ώστε να κερδίσουμε το κύπελο και να κάνουμε τον ντάμπλ στη σεζόν φέτος. Είχα καιρό να αγωνιστώ μετά τον τραυματισμό μου. Εντάξει, ήταν καλό για μένα να αποκτήσω λίγο ρυθμό. Είδαμε πολλά καινούργια παιδιά στην εντεκάδα. Θεωρώ ότι από τη μία είναι φυσιολογικό, εφόσον έχουμε κατακτήσει το πρωτάθλημα, να παίρνουν και άλλα παιδιά συμμετοχή. Και όλοι δείχνουμε ότι προσπαθούμε να παίξουμε το ίδιο ποδόσφαιρο. Όπως και στο κύπελο, έτσι και σήμερα το φινάλι ήταν χιτσκοκικό στο Κλεάν της Βγελίδης. Ο Μπρούνο Γκάμα στο 87 έχασε την ευκαιρία να δώσει τους 3 βαθμούς στον Άρη και να διεκδικήσει πλέον με μεγαλύτερη ασφάλεια ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο στις 3 αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος των play-off. Εκτός από αυτό, ο Άρης χάνει και τον Τζέιμς Τζέκο, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο καθώς εκφράζονται κίνδυνοι ότι έχει υποστεί κάταγμα στην υποδοκνημική. Yes, we have very big chance today for take the 3 point. We don't have luck in the last 2 chance with Bruno, but this is the football. Sometimes this happen. We are with him because he also is feel bad, but we are like a team and we will be strong for the next game Sunday. Today is sad because we are near to the 3 point and we don't take it, but we are strong and we will follow until the end for the second position. Θα μου κάνει φαίνεται το εμβόλιο. Λοιπόν, εδώ είναι μια επίθεση της ομάδος του Άρη μετά την κεφαλιά του Μάνου που η μπάλα αν πέρασε τη γραμμή ή όχι. Θα δούμε ότι είναι μια δύσκολη φάση για το βοηθό. Φυσικά άφησε ο διαιτητής να περάσει πολλή ώρα, έτσι και το βάρο πρέπει να τον ειδοποιήσει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μετά την κεφαλιά του Μάνου ότι η μπάλα έχει περάσει όλη τη γραμμή. Για τον βοηθό είναι δύσκολη φάση, γιατί είναι τερματοφύλακας, αμυντικός, δίπλα επιθετική και το δοκάρι και ο άνθρωπος δεν θα είχε οπτική επαφή για να πει. Το ΒΑΡ όμως έβαλε τα πράγματα στις θέσεις τους, γιατί η μπάλα βλέπετε ότι έχει περάσει αρκετή. Όμως το ΒΑΡ καθυστέρησε να ειδοποιήσει τον διαιτητή, έκανε 4 λεπτά και κάτι. Εδώ πάλι η επίθεση της ομάδας του Ολυμπιακού, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι μετά το τελείωμα του παίκτη του Ολυμπιακού, η μπάλα δεν έχει περάσει όπως είδαμε όλη τη γραμμή, το έλεγξε και το ΒΑΡ, βλέπετε εδώ, πολύ σωστά απομακρύνει ο παίκτης του Άρη την μπάλα και δεν έγινε κανένα λάθος. Εδώ οι του Άρη ζητάνε ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Όμως έχουμε πει για να υπάρχει παράβαση πρέπει να υπάρχει σκόπιμη επαναφορά. Εδώ δεν υπάρχει σκόπιμη επαναφορά γιατί βλέπετε το πηγαίνει η μπάλα μετά το μαρκάρισμα του παίκτη του Άρη. Και συνεχίζοντας το παιχνίδι γίνεται μια παράβαση. Ο διαιτητής είναι μπροστά, ο παίκτης του Ολυμπιακού ανατρέπει τον παίκτη του Άρη, εδώ βλέπουμε δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει τα πόδια του αντιπάλου του, ο διαιτητής που ήταν κοντά βλέπετε στα 3 μέτρα είναι, σωστά εδώ στην παράβαση.